Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να απευθύνομαι σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων στη συνεδρίαση μνήμης με πρωτοβουλία του Προεδρείου της Βουλής. Και στόχος μου δεν είναι απλώς να αποτίσω τελετουργικά φόρο τιμής στους αγωνιστές και στις αγωνίστριες του Πολυτεχνείου, αλλά να προσπαθήσω με την ομιλία μου να συνδέσω την παρακαταθήκη των μεγάλων δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων εκείνης της περίοδου με τη σημερινή πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η 17η του Νοέμβρη δεν είναι απλά μία ακόμα επέτειος στο εθνικό εορτολόγιο. Είναι η μέρα έμπνευσης, αναστοχασμού, αλλά και προβληματισμού για κάθε δημοκρατικό πολίτη της χώρας. Ένα σημείο διάρρηξης στο χρονικό συνεχές του αυταρχισμού, του καταναγκασμού και της ένοχης σιωπής. Μια στιγμή που αποδεικνύει ότι ο πόθος για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη είναι ή μπορεί να γίνει ισχυρότερος από τον φόβο της καταστολής ή ακόμα και από τον φόβο του θανάτου. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν αξίες για τις οποίες κάποιος μπορεί να αγωνιστεί με κίνδυνο ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτή είναι η απόλυτη στιγμή της ηθικής εξύψωσης του ανθρώπου. Η απόλυτη στιγμή ελευθερίας. Υπήρξαν αρκετές τέτοιες στιγμές στη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας. Με εμβληματικότερη την αυτοπυρπόληση του φοιτητή Κώστα Γεωργάκη, 1970, στην πλατεία Ματαιώτη της Γένοβας, αλλά και όλων εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους ή βασανίστηκαν στα κολαστήρια των συνταγματαρχών και επέλεξαν να παραμείνουν άγνωστοι στο ευρύ κοινό μέχρι σήμερα. Το Πολυτεχνείο αποτελεί σταθμό στη νεότερη ιστορία μας και εγγράφεται σε μια μακρά ιστορία κοινωνικών αγώνων που ξεκινά από το έπος εθνικής μας αντίστασης. Γιατί η εξέγερση των συνειδήσεων που κορυφώθηκε στις 17 Νοέμβρη του 1973, αλλά και η κατάληψη της νομικής που είχε προηγηθεί, δεν είναι απλά το αυθόρμητο ξέσπασμα της νεολαίας στην καταπίεση, τις διώξεις και τα βασανιστήρια της Χούντας των συνταγματαρχών. Ήταν η ορίμανση μιας μακράς διαδικασίας ρίζοσπαστικοποίησης που επιταχύνθηκε και μετασχηματίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 60. Άλλωστε, οι ίδιοι οι εξεγερμένοι του Πολυτεχνείου έκαναν τη σύνδεση με τους αγώνες για την προστασία της δημοκρατίας και την υπεράσπιση του Συντάγματος με την επίκληση του ακροτελεύτιου άρθρου του Συντάγματος του 114. Η 17η Νοέμβρη του 1973 έλκει τις ρίζες της στους αγώνες της προδικτατορικής περίοδου για τον εκδημοκρατισμό του Πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης, που ήταν και παραμένει σε ευθεία συνάρτηση με το συνολικό εκδημοκρατισμό του κράτους. Έλκει τις ρίζες της στους αγώνες της δημοκρατικής νεολαίας Λαμπράκη για την ειρήνη, τον πολιτισμό και τη δημοκρατία, όπως επίσης και στις πρωτόλιες και διάσπαρτες αντιστασιακές ενέργειες από τις πρώτες μέρες που επιβλήθηκε η Χούντα, με κορυφαία την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Παπαδόπουλου από τον Αλέκο Παναγούλη στις 13 Αυγούστου του 1968. Αλλά η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνυφαίνεται και με την αφύπνιση των οραμάτων της νέας γενιάς των λαών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Του Μάη του 1968 στη Γαλλία, την εξέγερση, την έξαρση των φοιτητικών και εργατικών κινητοποίησεων στη Γερμανία και την Ιταλία, αλλά και την άνοιξη της Πράγας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι εκείνη την εποχή η χώρα μας ήταν σε σχετική απομόνωση από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και με περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης, καθώς κυριαρχούσε τότε η λογοκρισία. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι σε σχέση με την έξαρση των κινημάτων στην Ευρώπη το
Πολυτεχνείο άργησε να έρθει στην Ελλάδα. Εγώ αντίθετα θα έλεγα ότι συνέβη μάλλον την κατάλληλη στιγμή. Διότι η μέγιστη συμβολή του αγώνα της νεολαίας στο Πολυτεχνείο ήταν η ακύρωση του λεγόμενου πειράματος Μαρκεζίνη και η ανατροπή των πολιτικών του εκφραστών. Δηλαδή η ακύρωση μιας προσπάθειας για την πολιτική νομιμοποίηση μιας ψευδοφιλελευθερωποίησης της δικτατορίας και της μετεξέλιξής της σε μια υποτυπώδη και ψευδεπίγραφη δημοκρατία υπό τον διαρκή έλεγχο του προδικτατορικού πολιτικο-στρατιωτικού κατεστημένου. Την αποτυχία αυτής της προοπτικής, που πιθανότητα θα εξασφάλιζε τη συνέχεια και την αναπαραγωγή του καθεστώτος της δικτατορίας, την χρωστάμε πρώτα και κύρια στην εξεγερμένη νεολαία, αλλά και στις λαϊκές μάζες που συμπαρατάχθηκαν μαζί της στο Πολυτεχνείο. Γιατί εκφράστηκαν και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να ρίξουν το πολιτικό προσωπείο και να αποκαλύψουν το πραγματικό, μοναδικό και αδίσταχτο πρόσωπο της δικτατορίας, της χούντας των συνταγματαρχών. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την μεταπολίτευση, δυστυχώς όμως με βαρύ το τίμημα της τραγωδίας της Κύπρου. Με το εισαγόμενο από την Αθήνα πραξικόπημα στις 15 Ιούλη και την τουρκική εισβολή 5 μέρες αργότερα. Η μεταπολίτευση που ακολούθησε δημιούργησε μεγαλύτερες προσδοκίες από την απλή αποκατάσταση δημοκρατίας. Και παρά τις αντιφάσεις της, αποτέλεσε μία περίοδο δημοκρατικής σταθερότητας και σχετικής κοινωνικής ευημερίας για τα λαϊκά στρώματα. Βεβαίως, στη μεταπολίτευση και στις ιδεολογίες και πρακτικές που διαμορφώθηκαν τότε, πολλοί έψαξαν αργότερα να βρουν την αιτία για την πρόσφατη οικονομική κρίση και την μνημονιακή επιτροπή που ακολούθησε. Όμως η μεταπολίτευση, οφείλουμε να ομολογήσουμε πως ήταν η περίοδος της οικοδόμησης για πρώτη φορά στην Ελλάδα μιας σταθερής και σχετικά μεγάλης σε διάρκεια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ήταν η περίοδος ανάπτυξης μεγάλων δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, αλλά και ανάρρωσης της ελληνικής κοινωνίας από την βαρβαρότητα του μετεμφυλιακού κράτους των εθνικοφρών. Επομένως, η μεταπολίτευση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μία και ενιαία, έχει ένα κοινό πρόσωπο. Είναι ταυτόχρονα η περίοδος της άνθησης της δημοκρατίας και των κοινωνικών πειραματισμών και αγώνων, αλλά και η περίοδος της συγκρότησης και ισχυροποίησης ενός συνασπισμού πελατειακής εξουσίας, ενός κρατικοδίαιτου και αυταρχικού αυτάρεσκου κράτους. Ό,τι και να ήταν όμως η μεταπολίτευση, έχει πια περάσει αυτή η περίοδος στην ιστορία, αποτελεί αντικείμενο αποτίμησης των ιστορικών για να κρίνουν. Το σίγουρο είναι ότι το τέλος της με την κατάρρευση ενός ολόκληρου οικονομικού, παραγωγικού, καταναλωτικού και διοικητικού μοντέλου και με τραγική κατάληξη την υπαγωγή της χώρας μας στο μηχανισμό της Μνημονιακής Επιτροπής εδώ και 5 χρόνια επαναφέρει στο προσκήνιο τα αιτήματα εκείνου του τριημέρου του Νοέμβρη του 1973 για λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση και ευάθυνση της δημοκρατίας. Όχι ως επαιτειακή ρητορία, αλλά ως όρο επιβίωσης του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, ο αγώνας που δίνει σήμερα η χώρα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, ο αγώνας του ελληνικού λαού ενάντια στην κοινωνική αδικία, την εξωτερική και καταναγκαστική επιβολή νεοφιλελεύθερων μοντέλων, ακραίων και αναποτελεσματικών, αλλά και ο αγώνας ενάντια, θα προσθέσω, στην εγχώρια διαπλοκή που έχει βασική ευθύνη για την πορεία της χώρας στη χρεοκοπία. Ο αγώνας μας αυτός για να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική με ταξικό πρόσημο υπέρ των λαϊκών στρωμάτων, που είναι διαρκής αγώνας
και για την αλλαγή των συσχετισμών όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Ο αγώνας για να αποκαταστήσουμε και να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία που δεινοπάθησε πραγματικά τα τελευταία πενταετία πιάνει το νήμα του αγώνα της νεολαίας της αντιδικτατορικής αλλά και της μεταδικτατορικής περίοδου. Και τον αγώνα αυτόν, τις αγωνίες και τις προσδοκίες των νέων εκείνης περίοδου δεν πρέπει σήμερα επουδενή να επιτρέψουμε κάποιοι αυτόκλητοι δήθεν σωτήρες να τον καπηλευθούν. Δυνάμεις που πάντοτε απουσίαζαν από τους μαζικούς κοινωνικούς αγώνες και αργότερα στο όνομα τάχα του λαού, αλλά πάντα ερήμην του, αδιαφορώντας για τη δημοκρατία, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή, καμώνονται δήθεν τους υπερασπιστές του λαού. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μιλούν στο όνομα του λαού και των αγώνων του δήθεν αντιεξουσιαστές που ελέω μιας εξουσιοδότησης που δεν τους έδωσε όμως κανείς θεωρούν ότι μπορεί να έχουν την απόλυτη εξουσία, την εξουσία της ζωής και του θανάτου. Αυτόν τον αγώνα, τις κατακτήσεις και τους αγώνες του μαζικού λαϊκού κινήματος, τις δημοκρατικές κατακτήσεις του λαού μας, δεν πρέπει να τις αφήσουμε να τους καπηλευτεί κανένας. Ούτε οι αυτόκλητοι σωτήρες, δήθεν αντιεξουσιαστές, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να επιτρέψουμε και αυτούς τους αγώνες να τους προσβάλλουν, να τους λιδωρήσουν, να τους αμφισβητήσουν οι ακροδεξοί νοσταλγοί της Χούντας. Είτε βρίσκονται στη Χρυσή Αυγή είτε αλλού. Οι αρνητές της αλήθειας, οι αναθεωρητές της ιστορίας που βυσοδομούν πάνω στη μνήμη, που είναι εγγεγραμμένοι σε παραδόσεις, σε θεσμούς, αλλά και στα ίδια τα σώματα των αγωνιστών της γενιάς του Πολυτεχνείου. Γιατί αυτός ο αγώνας προσδιορίζει τις δημοκρατικές ριζοσπαστικές συντεταγμένες της νέας ιστορικής περίοδου που ξεκίνησε για το λαό μας και θα έλεγα με σημαντική αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις από τις 25 Γενάρη και μετά. Το πρώτο επτάμινο της διακυβέρνησής μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν ένα επτάμινο που δόθηκε ένας σκληρός και άνισος αγώνας, με δυνάμεις υπέρτερες και από θέσεις υπονομευμένες. Όμως για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ο αγώνας αυτός έδωσε το δικαίωμα στον ελληνικό λαό να ελπίζει και να προσδοκά ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτή ήταν και η προσδοκία που τον κινητοποίησε, που τον έβγαλε στο δρόμο με έναν πρωτόγνωρο δυναμισμό και με μια πρωτοφανή διάθεση κινητοποίησης. Το μεγαλύτερο στίχημα σήμερα είναι να διατηρηθεί ζωντανή αυτή η λαϊκή προσδοκία για μια καλύτερη ζωή. Γιατί μόνο αυτή η προσδοκία μπορεί να είναι ο καταλύτης για την συνέχιση αυτού του αγώνα που σίγουρα δεν έχει ακόμα δικαιωθεί. Για να αλλάξει εκβάθρον ένα οικονομικό και πολιτικό μοντέλο που έχει βαθιές ρίζες και στηρίζεται σε ισχυρά συμφέροντα. Για να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη του νεοφιλελευθερισμού, της ανασφάλειας και των διαρκών κρίσεων. Για να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας. Για να βγει επιτέλους η χώρα από το καθεστώς της επιτροπίας και να ξεκινήσουμε όλοι μαζί τον μεγάλο αγώνα για την αποκατάσταση των κοινωνικών πληγών μέσα από μια σταθερή αλλά βιώσιμη ανάπτυξη. Για να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να μπει ένα τέλος στην εργοδοτική αφαιρεσία. Να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που θα δώσουν στους νέους ανθρώπους, στη νεολαία, τη δυνατότητα να μείνει στη χώρα, να προκόψει και να δημιουργήσει εδώ. Και θέλω να επισημάνω στο σημείο αυτό πως όσο και αν προσπαθήσει αυτό το κύκλωμα διαπλοκής πολιτικής και οικονομικής εξουσίας που μένεται αυτή την περίοδο να διατηρήσει τα προνόμια και την εξουσία του, αυτή τη μάχη δεν πρόκειται να την κερδίσει. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμοστούν σε αυτή τη χώρα επιτέλους οι νόμοι για όλους
να τελειώσουμε με ένα σύστημα οικονομικής εξουσίας που βγήκε απολύτως εκτός ελέγχου και έφερε την ελληνική κοινωνία σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να αποκαταστήσουμε τη διαφάνεια, την νομιμότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Στην οικονομία, στην αγορά εργασίας, στο κράτος, στα μέσα ενημέρωσης, στη δικαιοσύνη. Και είναι ακριβώς αυτά τα κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα που ορίζουν σήμερα τις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, που ξεχωρίζουν τις δυνάμεις της προόδου από τις δυνάμεις της συντήρησης. Οφείλουμε όμως σήμερα, 17 Νοέμβρη, 42 χρόνια μετά, να δεσμευτούμε και για το μέλλον της κοινωνικής κατηγορίας που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη τα τελευταία 5 χρόνια. Για το μέλλον των νέων ανθρώπων της νέας γενιάς. Για το τι μέλη γενέστε στην εκπαίδευση, η οποία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση, καθώς έχει συσσωρεύσει τεράστια προβλήματα, σε σύγκρουση με ιδεοληψίες του πολιτικού και μηντιακού κατεστημένου. Από την πρώτη στιγμή είχαμε με αποφασιστικότητα ξεκινήσει την προσπάθεια για μια δημοκρατική μεταρρύθμιση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για τη δημοκρατική λειτουργία των πανεπιστημίων και για αλλαγές που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ελεύθερης ακαδημαϊκής ζωής. Γιατί με τις παρεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων αλλά και η ακαδημαϊκή ελευθερία είχαν παραβιαστεί κατάφορα με προσχήματα πολλές φορές και με ιδεολογικές κραυγές πολλές φορές που δυστυχώς ένωσαν με ακραίο τρόπο τόσο εντός όσο και εκτός κοινοβουλίου ιδεολογίες ασύνδετες. Την νεοφιλελεύθερη ιδεολογία με ακραίες δεξιές, ακροδεξιές αντιλήψεις. Εμείς λοιπόν αντίθετα κατά τη σύντομη πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής μας θελήσαμε να προωθήσουμε τον εκδημοκρατισμό και επιλύσαμε θέματα παραβίασης του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και βέβαια επαναφέραμε το ακαδημαϊκό άσυλο, κάτι που για μας αποτελεί σημαντική κοινωνική κατάκτηση, πηγή δημοκρατίας και συνθήκη για την ελεύθερη διακίνηση της γνώσης. Αποτελεί δηλαδή μια έννοια απόλυτα ταυτισμένη με την ίδια την ύπαρξη του Πανεπιστημίου. Βέβαια, η μεταρρύθμιση στην παιδεία, η βαθιά μεταρρύθμιση στην παιδεία, πρέπει να προχωρήσει μέσα από έναν ευρύτατο διάλογο, δημόσιο, καθολικό, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην ελληνική κοινωνία. Γιατί είναι προφανές ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για να συζητηθούν και να αποκρισταλωθούν οι κύριες κατευθύνσεις μιας τέτοιας προσπάθειας. Πρέπει όμως όλοι να απαντήσουμε με σαφήνεια. Τι εκπαιδευτικό σύστημα θέλουμε? Θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα λειτουργεί προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας ή θα προωθήσουμε μια αγοραία εκδοχή που είναι σήμερα δυστυχώς κυρίαρχη στον δυτικό κόσμο και στον ευρωπαϊκό? Εμάς η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι καθαρή. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα στοχεύει στην ενδυνάμωση των δημοκρατικών ιδανικών, στην ελεύθερη ερευνητική σκέψη, στην επιστημονική δημιουργία που αποτελεί τον καταλύτη για την εξέλιξη της ίδιας της επιστήμης. Απορρίπτουμε τον αυταρχισμό, τον κατακερματισμό και την αποσπασματική ατομικιστική συγκρότηση των σπουδών που εμποδίζει τη συλλογική δράση απέναντι στα καθημερινά προβλήματα. Απορρίπτουμε κάθε τι που αντιστρατεύεται τον ουμανισμό, κάθε διολίσθηση προς φυλετικούς ή άλλους διαχωρισμούς. Για εμάς η αλληλεγγύη δεν έχει ούτε διαβατήριο ούτε χρώμα.
Ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε σε τοπικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, οφείλουμε όλοι μας να αναλογιστούμε τη βαρύτητα των λόγων μας και των πράξεών μας. Οφείλουμε να αναλογιστούμε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική τραγωδία που προκαλούν οι προσφυγικές ροές από την Συρία αλλά και από άλλες εμπόλεμες περιοχές προς την Ευρώπη. Ως λαός άλλωστε έχουμε γνωρίσει την προσφυγιά και έχουμε όλοι χαραγμένες τις μνήμες μας, τη συλλογική μνήμη, τις εικόνες των προσφύγων, πατεράδων, παππούδων από την ιστορία μας, την πρόσφατη ιστορία μας. Έχουμε λοιπόν συλλογική μνήμη που ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες μέρες και μετά το τρομοκρατικό, δολοφονικό χτύπημα στη Γαλλία μας επιβάλλει με νυφαλιότητα αλλά και αποφασιστικότητα να αποτιμήσουμε τις δυσίωνες εξελίξεις στην Ευρώπη. Η πολιτική ήττα της Ευρώπης από τους τρομοκράτες θα επέλθει μόνο αν η ίδια η Ευρώπη επιλέξει τη συντηρητική αναδίπλωση στα κλειστά σύνορα, τους υψωμένους φράχτες και τις μυσαλόδοξες συνειδήσεις. Ήττα θα είναι η απομάκρυνση της Ευρώπης από τις θεμελιώδεις αρχές της ειρήνης, του ουμανισμού, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης και η προσχώρησή της στη βασική πολιτική λογική της άκρας και λαϊκιστικής δεξιάς. Σήμερα πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά οφείλουμε να απομονώσουμε ακραίες και ρατσιστικές φωνές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα, κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη εκ μέρους της Δημοκρατικής Πολιτείας στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτές και βουλευτίνες, που πήραν ενεργά μέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα, φυλακίστηκαν και βίωσαν το σκληρό και απάνθρωπο πρόσωπο της Χούντας των Συνταγματαρχών. Εγώ προέρχομαι από μια άλλη γενιά, από μια γενιά που ήταν αγέννητη εκείνα τα χρόνια. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη στο πρόσωπο αρκετών βουλευτών από όλες τις πτέρυγες που εκείνα τα χρόνια έδωσαν αγώνα σε δύσκολες στιγμές με τίμημα τη ζωή τους, να εκφράσω το θαυμασμό μου και την ευγνωμοσύνη μου για όλους εκείνους και εκείνες που κατά τη διάρκεια της σκοτεινής επταετίας δεν δίστασαν να δώσουν στον αγώνα τα νιάτα τους, κάποια ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Για να μπορούμε σήμερα εμείς να μιλάμε, να διαφωνούμε για πολιτικούς στόχους, κοινωνικούς αγώνες, λαϊκές προσδοκίες. Γιατί στα σκοτεινά υπόγεια του ΕΑΤΕΣΑ γράφτηκαν ίσως οι πιο φωτεινές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και θέλω να τους διαβεβαιώσω, όπως διαβεβαιώνω και όλο τον ελληνικό λαό, ότι το σύνθημα του Πολυτεχνείου «Για ψωμί, παιδεία, ελευθερία» παραμένει για όλους μας επίκαιρο και αποτελεί στίχημα που η κυβέρνηση αυτή θέλει να κερδίσει και θα κερδίσει. Παραμένει μια διεκδίκηση, κυρίως για τους αγώνες που έρχονται, τους αγώνες της νέας γενιάς. Αγώνες για να υλοποιήσουμε το όραμά μας για οριστική απαλλαγή από την κοινωνική αδικία, για την ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, για την εμβάθυνση της δημοκρατίας μας, για την διαφύλαξη της κοινωνικής μας συνοχής. Σας ευχαριστώ θερμά.